πρόκειται για μια ολέθρια ασθένεια που μοιάζει παράλογη, γιατί ποτέ δεν περιμένεις να έρθει. Ο διαβήτης είναι η ασθένεια που προκαλεί μεγαλύτερο κόστος στην κοινωνία από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια. Οι επιπλοκές του διαβήτη είναι πολύ σοβαρές. Εγκεφαλικό, τύφλωση, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ανικανότητα, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια, πληγές στα πόδια και ακροτηριασμοί. Ο αριθμός των ασθενών έχει πολλαπλασιαστεί επί 30 μέσα στα τελευταία 5 χρόνια. Ο διαβήτης είναι η μόνη μη μεταδοτική ασθένεια για την οποία χρησιμοποιούμε τον όρο επιδημία. Ο διαβήτης είναι ένας από τους βασικούς εχθρούς της δημόσιας υγείας στην Ευρώπη. Μελέτες δείχνουν πως η ασθένεια επηρεάζει έως και 62 εκατομμύρια ανθρώπους, σχεδόν το 18% του πληθυσμού της Ευρώπης. Έχοντας επίγνωση της κατάστασης, οι ερευνητές εργάζονται όλο το 24ωρο για να ανακαλύψουν νέες θεραπείες. Στόχος είναι η ακριβής και έγκαιρη ανίχνευση, αλλά κυρίως η πρόληψη της νόσου. Ήταν μια ακόμη γεμάτη ημέρα στο γυμναστήριο του City University στο Δουβλίνο. Άτομα που κινδυνεύουν να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2 συμμετέχουν σε έρευνα που στόχο έχει να διαπιστώσει αν η άσκηση καθυστερεί και εμποδίζει την εκδήλωση της νόσου. Ουσιαστικά εδώ με έφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζω με την καρδιά μου. Όμως ανακάλυψα ότι με την άσκηση ελέγχω πολύ καλύτερα τον διαβήτη μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Grab some water and you're moving to walking next. It's a very easy stand on 2 feet off the ground. Πραγματικά πιστεύω πως αν δεν ερχόμουν σε αυτό το πρόγραμμα, τώρα θα ήμουν σοβαρά άρρωστος. Ίσως να είχα πεθάνει. Νομίζω πως η υγεία μου θα είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που τώρα θα βρισκόμουν στο κρεβάτι, μην μπορώντας να κουνηθώ. Οι επιστήμονες αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος παρακολουθούν τους εθελοντές. Οι ερευνητές υποστηρίζουν πως τακτική άσκηση και υγιεινός τρόπος ζωής μπορούν να εμποδίσουν την εξέλιξη της νόσου. Οι ασθενείς χάνουν σωματικό βάρος και λίπος. Μπορούμε να βελτιώσουμε την φυσική τους κατάσταση και τα επίπεδα της γλυκόζης, η οποία προφανώς αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2. Τα νέα δεν αποτελούν έκπληξη για τον Κριστιαν και τη Λόου. Πάσχουν από διαβήτη τύπου 2 και έρχονται συχνά σε αυτή την κλινική για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους νεοδιαγνωστέντες ασθενείς. Ήμουν 18 ετών όταν διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 2. Θυμάμαι πως την αποκαλούσαν η παλιά ασθένεια του ανθρώπου. Όμως εγώ δεν σκεφτόμουν τον εαυτό μου ως γέρο. Ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος που είχε κάτι επιπλέον. Όταν έγινε η διάγνωση έπαθα σοκ. Δεν ήξερα τι να κάνω. Οι γιατροί μου είπαν να τρώω λιγότερο και να αθλούμε. Ξεκίνησα να κολυμπάω. Αλλά πολλές φορές δεν έκανα τίποτα απολύτως. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα. Πρόκληση παραμένει ο εντοπισμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν να εμφανίσουν διαβήτη, γιατί εκείνοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο. Στοχεύουμε στη διερεύνηση των βαθύτερων επιπέδων της βιολογίας του διαβήτη τύπου 2. Θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να ανιχνεύσουμε την ασθένεια στις εξετάσεις αίματος. Προσπαθούμε να προβλέψουμε την ασθένεια και να δούμε εάν ένα πρόσωπο είναι σε υψηλό κίνδυνο και πρέπει να παρακολουθείται ή όχι. Οι επιστήμονες εδώ εργάζονται για τον εντοπισμό νέων δεικτών της νόσου εκτός από τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Μετά από 3 χρόνια εργαστηριακών αναλύσεων, νιώθουν δικαιωμένοι. Για παράδειγμα, έχουμε επικεντρωθεί σε λιπίδια και λίπη. Πράγματι, εντοπίσαμε αρκετά μεμονωμένα μόρια που μπορούν να προβλέψουν την εκδήλωση της νόσου. Η ιατρική κινείται από μια πιο γενική προσέγγιση σε μια πιο εξατομικευμένη. Η ελπίδα μου είναι ότι η έρευνά μας θα βοηθήσει πραγματικά τους ανθρώπους με διαβήτη ή άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου.
Εδώ στο Ούλου στη Φιλανδία οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει ένα σύστημα που επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση της νόσου με τη βοήθεια των ποδιών. Αυτό το ερευνητικό εργαστήριο αναζητεί νέους τρόπους για την ανίχνευση του διαβήτη. Οι ερευνητές πιστεύουν πως ο διαβήτης μπορεί να διαγνωστεί με στενή παρακολούθηση των ματιών και του δέρματος. Περίπου το 30% των ασθενών με διαβήτη αναπτύσσουν δερματικά προβλήματα, ιδίως στα πόδια. Έτσι, οι επιστήμονες προσάρμοσαν μία κάμερα για την ανίχνευσή του, που εντοπίζει και μελετά τα τραύματα στα πόδια. Έχει 5 αισθητήρες με megapixels. Έχει τους δικούς μας αλγόριθμους απεικόνησης. Γι' αυτό το ειδικό πρόγραμμα τροποποιούμε τον φωτισμό της κάμερας. Ο εξοπλισμός συνδυάστηκε με υπέρηχους και όργανα θερμικής τεχνολογίας. Έτσι, οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν σημάδια της ασθένειας και να εμποδίσουν την ενδεχόμενη αναπηρία των ασθενών τους. Τα διαφορετικά χρώματα ενισχύουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στο δέρμα του ασθενή. Με την τεκμηρίωση όχι μόνο των έγχρωμων εικόνων, αλλά και την χρήση όλων των χρωμάτων, όπως κόκκινο, μπλε και πράσινο, είμαστε σε θέση να επισημάνουμε τις αλλαγές με μεγαλύτερη ακρίβεια και με κάθε λεπτομέρεια. Και τέλος, πώς βελτιώνουμε τις υπάρχουσες θεραπείες? Εδώ στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, οι ερευνητές εργάζονται σκληρά για να βρουν τη θεραπεία στον διαβήτη τύπου 1. Το βιοτεχνητό πάγκρεας είναι το μυστικό του όπλο. Ο Άλεν ζει με διαβήτη τύπου 1. Το πάγκρεας του δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη, την ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα σακχάρου. Ο Άλεν πηγαίνει καθημερινά στο γιατρό, κάτι που απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Όμως η καθημερινότητά του ίσως αλλάξει προς το καλύτερο. Διαγνώστηκα με διαβήτη κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας. Ήμουν 24 ετών. Ήταν πριν από 36 χρόνια. Ήταν κατά τη διάρκεια ενός τεστ ούρων. Είχα πάρα πολύ σάκχαρο στο αίμα. Κατά κάποιο τρόπο, ο κόσμος τριγύρω μου κατέρευσε. Όπως και άλλοι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1, ο Άλεν εξαρτάται από καθημερινές ενέσεις ινσουλίνης για τον έλεγχο των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα του. Μία αποτελεσματική θεραπεία που όμως έχει σημαντικούς περιορισμούς. Πρέπει να δώσουμε αυτή την ινσουλίνη στον ασθενή, λίγο πολύ όπως το πάγκρεας θα έκανε αν συνέχιζε να δουλεύει. Γνωρίζουμε ότι το πάγκρεας δημιουργεί μεγάλη ποσότητα ινσουλίνης κατά τη διάρκεια κάθε γεύματος, ώστε να αποθηκεύεται η γλυκόζη ενώ τρώμε. Αντιθέτως, δημιουργεί λιγότερη ινσουλίνη ανάμεσα στα γεύματα, ειδικά τη νύχτα. Η ανάπτυξη βιοτεχνητού πάγκρεας είναι ο στόχος των επιστημόνων που συμμετέχουν σε αυτό το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο. Οι επιστήμονες εισάγουν στο σώμα του ασθενή μία βιοσυμβατή κυταρική μεμβράνη που εκρύει ινσουλίνη. Η ζάχαρη είναι σε θέση να περάσει μέσα από αυτή την ημιδιαπερατή μεμβράνη. Στη συνέχεια, η ζάχαρη δηλώνει την παρουσία της στα κύτταρα που είναι αποθηκευμένα στο εσωτερικό της μεμβράνης. Τα κύτταρα είναι σε θέση να δημιουργήσουν την απαραίτητη ποσότητα ινσουλίνης. Η κυταρική θεραπεία έχει το πλεονέκτημα ότι είναι αυτόνομη. Το σύστημα αυτοενεργοποιείται όταν τα επίπεδα γλυκόζης αυξάνονται. Πραγματικά πρέπει να βρούμε μόρια που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την παρουσία οξυγόνου στο βιοτεχνητό πάγκρεας. Βέβαια πρέπει να αντιμετωπίσουμε και άλλα θέματα. Κανένα όμως δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η έλλειψη οξυγόνου στο εσωτερικό της μεμβράνης. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η έρευνά τους είναι μια πιθανή εναλλακτική στις μεταμοσχεύσεις παγκρέατος. Ακόμα και αν είχαμε στη διάθεσή μας όλο το πάγκρεας του κόσμου που χρειάζεται για μεταμοσχεύσεις, θα μπορούσαμε να θεραπεύσουμε μόνο το 0,01% των ασθενών που ζουν με διαβήτη τύπου 1. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει μόλις το 10% του συνολικού πληθυσμού των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη. Γι' αυτό και θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο ένα πραγματικά μικρό αριθμό ασθενών. Οι ερευνητές αναμένουν πως το βιοτεχνητό πάγκρεας θα γίνει πραγματικότητα το 2019.
ça c'est la voie de l'avenir parce que είναι σαφές πως αυτός είναι ο δρόμος. Un traitement. Αυτή η ασθένεια δεν θεραπεύεται σε απόλυτο βαθμό. Όμως με αυτό το σύστημα μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια μακροχρόνια εύκολη θεραπεία για τους ασθενείς. Μια θεραπεία που θα μπορεί να είναι ασφαλής και χωρίς παρενέργειες. Ασθενείς και άτομα υψηλού κινδύνου ελπίζουν πως οι επιστημονικές ανακαλύψεις στους τομείς πρόληψης, ανίχνευσης και θεραπείας θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Η άσκηση απλά σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, από κάθε άποψη. Σίγουρα βελτιώνουμε την εμφάνισή μας, αλλά νιώθουμε και διαφορετικά. Επίσης κάνουμε λίγο βάρος και αυτό είναι πλεονέκτημα. Είναι απλά εξαιρετικό. Πραγματικά θα ήθελα πολύ να ανέβω σε ένα βουνό. Νομίζω ότι η ζωή μου είναι απολύτως φυσιολογική. Πραγματικά πιστεύω ότι η ζωή μου έγινε καλύτερη από τότε που διαγνώστηκα με διαβήτη τύπου 2. Σταμάτησα να είμαι το τεμπέλικο αγόρι που ήμουν στα 18 μου. Μου πήρε περίπου 10 χρόνια για να μάθω πώς να ελέγχω το διαβήτη. Σήμερα τρέχω πολύ, γυμνάζομαι πολύ. Τρέχω, παίζω, κάνω αθλητισμό, είτε το πρωί, το απόγευμα, ακόμα και τη νύχτα. Η νόσος δεν βάζει κανένα όριο στη ζωή μου. Απλά μην αισθάνεστε οποιοδήποτε περιορισμό.